Σε μια εποχή που ο ρόλος του ατόμου στην κοινωνία γίνεται όλο και πιο δύσκολος και δυσνόητος, γίνεται επιτακτική η ανάγκη για επικοινωνία και έκφραση, ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, συνεργασία και συμπερίληψη. Γι' αυτό το λόγο, η σύγχρονη εκπαίδευση εμπλουτίστηκε με ασκήσεις και μεθοδολογίες, δεδομένα και εφαρμογές των παραστατικών τεχνών του θεάτρου και του χορού, ως μέρος της βασικής αρχής της διδασκαλίας. Στο πλαίσιο του σχεδίου Sing Growth αναζητήσαμε περιπτώσεις καλής πρακτικής όπου το θέατρο και οι παραστατικές τέχνες συνεισφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ακολουθώντας την τάση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το Δημοτικό Σχολείο Πανεβέζιο Βίλτης έχει εντάξει στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα και θεατρικό εργαστήρι όπου εφαρμόσουν την τεχνική One World Theater θέατρο της μίας λέξης. Ένα σύνολο δηλαδή ασκήσεων αυτοσχεδιασμού χρησιμοποιώντας μία μόνο λέξη. Στο εργαστήριο συμμετέχει προαιρετικά όποιος μαθητής θέλει. Ένας εξειδικευμένος εμψυχωτής τρέχει το εργαστήριο για διαφορετικά επίπεδα και ηλικίες. Τα παιδιά μαθαίνουν να έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να κατανοούν και να εκτιμούν διαφορετικές συμπεριφορές και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους ανακαλύπτουν τα όρια τους, εξερευνούν τα εκφραστικά τους μέσα, αυξάνουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και μαθαίνουν να εκτιμούν τη συνεργασία και την ομαδική εργασία. Οι νέες δεξιότητες που αποκτούν επηρεάζουν τις οικογένειές τους, τους φίλους τους και την ευρύτερη κοινωνία. Το Ειδικό εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Καλαμάτας είναι ένα επαγγελματικό σχολείο που απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία ηλικίας 14 έως 18 ετών. Γεια σας είμαι ο Δημήτρης, αυτό το σχολείο μου εκ Καλαμάτας, ε, εδώ μαθαίνουμε μαθηματικά, ε, ε, μουσική, βορειοφυρική, μου, γυμναστική, γλώσσα. Από την εμπειρία μου μπορώ να σας πω ότι γενικότερα οι τέχνες επιδρούν πολύ θετικά στην εκπαίδευση των μαθητών και μάλιστα μαθητών του σχολείου μας που είναι και σχολείο ειδική αγωγής. Η μουσική, ο χορός, το τραγούδι, το θέατρο είναι αγαπημένες δράσεις που ενισχύουν τη συνεργασία και την ομαδικότητα. Τα παιδιά μαθαίνουν κανόνες, υιοθετούν αξίες όπως ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και άλλα. Γενικότερα η τέχνη βοηθάει τους μαθητές μας να αναδείξουν τα ταλέντα τους, τις δεξιότητες τους και συγχρόνως να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση ώστε να συνεχίσουν την προσπάθειά τους με στόχο ε, αργότερα την ομαλή τους ένταξη στην κοινωνία. Το 2019 το ΕΚΑΛΑΜΑΤΑ συνεργάστηκε με την ΚΙΝΣΕΠ Πράγματα και Θάματα. Φτιάξαμε μια σχολική γιορτή για το τέλος της χρονιάς και ήταν η πρώτη φορά που στο σχολείο μας το Εκαλαμάτα συμμετείχαν οι μαθητές μας σε κάτι τέτοιο. Θυμάμαι, τους συνόδευα στις πρόβες και τους παρατηρούσα, πόσο πολύ στην αρχή το κοίταζαν μέχρι να δουν τι γίνεται, τι θέλουν, τι θα κάνουν και μετά πώς αφέθηκαν και ξεδιπλώθηκαν στις πρόβες, πώς συμμετείχαν, έλεγαν τις ιδέες τους και το χαίρονταν και το ζούσαν ολοκληρωτικά, συμμετείχαν κιόλα ολοκληρωτικά. Ακόμη και οι μαθητές που στην αρχή ήταν επιφυλακτικοί και απλά παρατηρούσαν, στο τέλος όλοι συμμετείχαν. Και είδα πόσο πολύ καλό κάνει αυτή η, αυτός ο εμπλουτισμό των κοινωνικών δεξιοτήτων στους μαθητές μας, που οι μαθητές της ειδικής αγωγής το έχουν πολύ ανάγκη αυτό. Εκτός από τη συναισθηματική τους ε, ε, έτσι, ρίμψη, ε ήταν κάτι μοναδικό, δηλαδή το βιώσαν και τα παιδιά έτσι τρεις φορές την εβδομάδα στο σχολείο μας και για τέσσερις μήνες πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και μέσα από παιχνίδια και από δραματοποιήσεις δημιουργήθηκε ένα έργο το οποίο πραγματικά εντυπωσίασε τους μαθητές μας πρώτα αλλά και τους γονείς και τους φίλους του σχολείου μας. Το έργο αυτό ονομάστηκε παρεόστατο και ήταν ένα ταξίδι το οποίο πραγματοποίησαν οι μαθητές μας με ένα αερόστατο σε χώρες που οι ίδιοι φαντάστηκαν και με ήρωες που οι ίδιοι δημιούργησαν. Θέλουμε να κάνουμε τέτοια πράγματα, δεν είναι πάντα εύκολο, θέλουμε όμως πάρα πολύ γιατί τους κάνει πολύ καλό, το, το νιώθουν και τα ίδια τα παιδιά. Η Μαρίνα Χόβεν είναι εργοθεραπεύτρια και χρησιμοποιεί τον χορό ως βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο. Εργάζεται ατομικά και ομαδικά πάνω στην ισότητα των φίλων. Κάνει διαλέξεις, συντονίζει ομιλίες και εμψυχώνει εργαστήρια για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Μιλάει για την ευημερία, την υγεία, την διαφορετικότητα, την ένταξη, την προσβασιμότητα. Προσπαθεί να σπάσει τα εμπόδια και τις διαχωριστικές γραμμές. Η Μαρίνα μας μαθαίνει με τις τεχνικές και τα εργαλεία της να ακούμε τον εαυτό μας, να αναζητούμε την αυτονομία στην καθημερινή ζωή μας, να γνωρίσουμε τα όρια μας, να εκτιμούμε τις ικανότητές μας, να βρίσκουμε την επαγγελματική μας ισορροπία.